μας και μια που λέμε για τάματα, αριστεία μου, λόγω σε σένα. Τυχαία αναφέρθηκε η λέξη. Τυχαία, εντελώς τυχαία. Λοιπόν, ένα τάμα. Ξέρεις, Χριστίνα μου, εσύ έχεις κάνει ποτέ τάμα στην Παναγία, σε έναν Άγιο, αλλά, κάτι. Ξέρεις τι, κοίταξε, έχω δει, δηλαδή βλέπω τις εικόνες, όλα τα αντικείμενα που πηγαίνει ο κόσμος. Μέλη που έχουν. Ναι, τα πάντα, όλα αυτά. Όχι, εγώ είμαι μόνο στο επίπεδο λαμπάδας και κεριού μέχρι στιγμής, δεν έχω. Ναι. Λοιπόν, πολλοί κόσμος όμως παρόλα αυτά κάνει τάματα. Και υπάρχουν και πάρα πολύ περίεργα τάματα αυτές οι απεικονίσεις που βλέπουμε. Δηλαδή, έχουμε δει μωρό, έχουμε δει καρδιά, έχουμε δει νεφρό. Ναι. Υπάρχουν όμως οικόπεδο. Ένα περίεργο, γιατί κάποιος αυτό πραγματικά δεν μπόρεσα να το εξηγήσει. Θέλω να μας πεις τι έταξες εσύ. Εγώ θέλω να σου πω, Χριστίνα, ότι πήγα εκεί, συνάντησα τον κύριο Ζαρναβέλη, Γιώργο Ζαρναβέλη. Μιλήσαμε για τα τάματα. Ο κύριος Ζαρναβέλης είναι τρίτης γενιάς. Ωραία. Ο παππούς του δηλαδή έφτιαχνε τάματα. Κατασκευαστής ταμάτων, πώς να το πω, ας πούμε. Τεχνίτης, ας πούμε. Κατά του θαυματοποιός είναι αυτό το θαυματοποιός. Και εσύ έκανες κάποιο τάμα, δηλαδή. Μου έδωσε ο άνθρωπος, μου λέει πώς να σε ευχαριστήσω, επειδή ήρθατε εδώ πέρα. Δεν πήρατε ένα καφέ, μου λέει να σας δώσω ένα τάμα. Τι έχει κάνει. Τι έχετε. Εύκαιρο. Τι έχετε. Μου λέει τι χρειάζεσαι εσύ. Σκέφτηκα και εγώ τη μαμά μου τη Δόλια και λέω μήπως έχετε κάτι σε γαμπρό. Πολύ ωραία. Εδώ κολλάει λοιπόν για μένα για τη φουκαριέρα τη μάνα μου. Πάει εδώ. Πολύ ωραία. Για να δω τι έκανε αυτό το κορίτσι πια η αριστεία. Τι έκανε. Καλημέρα Γιάννη, τι έγινε. Καλημέρα Γιώργο. Θα σφραγίσουμε. Κύριε Ζαρναβέλη, εδώ που φτάσαμε, μόνο ένα τάμα θα μας σώσει. Θέλω να μου πείτε αν ο κόσμος αγοράζει, φτιάχνει, ζητάει τάματα από εσάς. Ναι, φυσικά, βεβαίως. Είναι ένα έθιμο το οποίο ακόμα υπάρχει στις μέρες μας, σε αρκετό βαθμό, ας πούμε, παρά την κρίση. Και μάλιστα είναι και κάτι το οποίο και οι ξένοι ακόμα το ζητάνε. Όχι βέβαια με το σκοπό που το ζητάμε εμείς, για λατρευτικούς λόγους. Εκείνοι το έχουν για διακοσμητικό ή για δώρα. Αλήθεια. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο στάδιο της επεξεργασίας. Και μετά το φινίρουμε, κάνουμε το φινίρισμα στη βούρτσα και παίρνει την τελική του μορφή. Πόσα χρόνια εσείς ασχολείστε με την κατασκευή των ταμάτων? Εγώ προσωπικά περίπου 35 χρόνια. Τι ήταν αυτό που σας συγκίνησε και ακολουθήσατε τα βήματα του παππού και μετέπειτα του πατέρα σας? Μου άρεσε, ήταν μια επιχείρηση που είχε ιστορία, ας πούμε, και αποφάσισα κι εγώ να συνεχίσω αυτή την τέχνη, γιατί ερχόμουν και μικρός, ας πούμε, στο μαγαζί ως βοηθός και όσο να είναι εξοικειώθηκα. Ζητάει συνήθως ο κόσμος, ποια είναι τα τάματα που ζητάνε περισσότερο? Τα πιο δημοφιλία, μπορούμε να το πούμε, είναι ο άντρας, η γυναίκα, το μωρό, τα μάτια, το ευχαριστώ. Ποιες είναι οι πιο ιδιαίτερες φιγούρες? Υπάρχει στομάχι, πνεύμονες, νεφρό, αυτοκίνητο, βιβλίο, ζώα. Το βιβλίο μπορεί να το πάρει κάποιος ο οποίος, ας πούμε, θέλει να τάξει, να πάρει π.χ. να πηγαίνει καλά στο σχολείο ή στη σχολή του ή... Ένα πτυχίο. Ναι. Πτυχίο υπάρχει ξεχωριστό τάμα, υπάρχει το δίπλωμα. Το πιο περίεργο που σας έχουν ζητήσει, που ίσως έτσι σας ευνηδίασε και εσάς? Μου έχουν ζητήσει φερρυπίν κλουβί πουλιού. Ή μου έχουν ζητήσει πάγκο λαϊκής. Ή μου έχουν ζητήσει ένα οικόπεδο φερρυπίν. Έχουν εποχή τα τάματα, δηλαδή υπάρχει εποχή που υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση. Σαφώς, είναι το καλοκαίρι που υπάρχουν τα πανηγύρια, ο 15 Αύγουστος. Πόσος χρόνος χρειάζεται για να κατασκευαστεί ένα τάμα? Χοντρικά 10 λεπτά, ένα τέταρτο, κάτι τέτοιο, από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτή λοιπόν είναι η μήτρα, συγκεκριμένα είναι η μήτρα που το καλούπι, ας πούμε, που είναι το μωράκι επί παραδείγματι. Εδώ προσαρμόζουμε το φύλλο που θέλουμε να διαμορφώσουμε, να αποτυπώσουμε δηλαδή τη φιγούρα τη συγκεκριμένη. Αυτή τώρα βέβαια η μέθοδος είναι αυτή η οποία γινόταν παλιά. Η παλιά η διαδικασία
του παππού, ας πούμε, ήταν το χτύπημα στο αμόνι. Με το σφυρί και το μολύβι για να γίνει αποτύπωση της φιγούρας. Μετά εξελίχθηκαν κάπως τα πράγματα, ήρθε η πρέσα υδραυλική. Σημειωτέων ότι αυτή η διαδικασία χρειαζόταν δύο άτομα για να γίνει. Κλείνοντας, ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Ζερναβέλη, αν εσείς πιστεύετε στα τάματα. Ναι, φυσικά. Και εγώ ο ίδιος έχω πάει αρκετές φορές τάματα στις εκκλησίες, φυσικά. Γλυκύτατος ο κύριος Ζερναβέλης. Υπέροχος. Εντάξει, δεν είναι εξαιρετικά δύσκολο, έτσι, αλλά απίθανο είναι αυτά που του ζητάνε του ανθρώπου. Δηλαδή ένα κλουβί, ένα πάγκο λαϊκής. Δεν είναι και τα πιο εύκολα πράγματα αυτά. Καθένας ό,τι χρειάζεται. Ακριβώς.